Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Πρωτομαγιά σήμερα, χρόνια πολλά. Η εκπομπή όμως αυτή είναι γραμμένη. Θα δείτε λοιπόν σε αυτή την εκπομπή ανθρώπους της τοπικής κοινωνίας, όπως είναι ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου, ο πρόεδρος ο Μανώλης ο Καρακάσης, ο καθηγητής του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας ο Βασίλης ο Κικής, ο προϊστάμενος του ΟΑΕ ο Δημήτρης ο Καρακασίδης, αλλά και ο επιχειρηματίας Γιώργος Βόλης, να μιλούν για θέματα τα οποία ζούμε καθημερινά, βιώνουμε καθημερινά. Ένα σοβαρό θέμα είναι της ανεργίας. Πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο απασχολεί κάθε οικογένεια πλέον στη Δυτική Μακεδονία, όπου μπορεί να είναι ένα άτομο άνεργο, μπορεί δύο, μπορεί όλη η οικογένεια, μπορεί και ο αρχηγός της οικογένειας να μαστίζονται από αυτό το μεγάλο πρόβλημα της ανεργίας. Το 75% των νέων μας μαστίζεται από ανεργία. Το 30% περίπου και τις 100 των ανθρώπων της Δυτικής Μακεδονίας είναι άνεργοι. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να μην δεν ασχοληθούμε με αυτό το θέμα που το θεωρώ το πρώτιστο, την κορονίδα των προβλημάτων. Γιατί αν δεν είναι άνεργος κάποιοι νέοι και κάποιοι άνθρωποι μια ηλικία, δηλαδή όταν είσαι 50 χρονών δεν μπορείς να πεις ότι μπορώ να πιάσω εύκολα δουλειά να απολυθώ. Συνεχώς μου τηλεφωνούν άνθρωποι και με συναντάνε άνθρωποι οι οποίοι αντιμετωπίζουν ένα προσωπικό δράμα. Αυτό της ανεργίας. Τι σηκώνομαι το πρωί και σκέφτομαι τι θα κάνω, πρέπει να ψάξω να βρω μια δουλειά. Αλλά δεν βρίσκω πουθενά. Και αν τυχόν βρω, ίσως να είναι μαύρη εργασία. Χωρίς ασφάλιση, χωρίς κανένα δικαίωμα. Αν τυχόν βρω, μπορεί να είναι 2 ώρες τη βδομάδα. Να είναι μια εκμετάλλευση ουσιαστικά του ανθρώπινου πόνου. Αυτό το πράγμα πρέπει να το καταπολεμήσουμε στην περιοχή μας. Όχι πως δεν το έχει η υπόλοιπη Ελλάδα αυτό το πρόβλημα. Και άλλες περιοχές το έχουν στην Ελλάδα, αλλά δεν το έχουν σε τόσο έντονο βαθμό. Και πολλές φορές ίσως να μην δίνονται ευκαιρίες και δυνατότητες στους νέους ανθρώπους, στους μεγαλύτερους σε ηλικία, αλλά και στους ανθρώπους που είναι αυτή τη στιγμή γόνιμοι εργασιακά, να δώσουν τον καλύτερο τους σε αυτό. Ένα άλλο θέμα το οποίο θα ασχοληθούμε είναι τα τραπεζικά δάνεια. Οι τράπεζες γενικότερα. Είτε έχουμε δανειστεί και είμαστε καταχρεωμένοι και δεν μπορούμε να αποπληρώσουμε, είτε έχουμε δανειστεί και τα φέρνουμε ίσα ίσα τα χρέη μας, είτε έχουμε καταθέσει στην τράπεζα, ελάχιστες καταθέσεις που έχουν οι περισσότεροι Έλληνες πολίτες πλέον, και φοβούνται μην τις χάσουν. Σε αυτά τα ερωτήματα απαντάει ο Μανώλης Καρακάσης. Επίσης, για τις επιχειρήσεις. Έχετε μία επιχείρηση στη Δυτική Μακεδονία και δεν πάει καλά. Τι πρέπει να κάνουμε ως Δυτική Μακεδονία για να μπορέσουν να εντέξουν τουλάχιστον οι υπάρχουσες επιχειρήσεις, γιατί τα τελευταία χρόνια ακούμε ότι πρέπει να δημιουργήσουμε νέες επιχειρήσεις. Να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας. Δεν σημαίνει νέα επιχείρηση ίσως νέες θέσεις εργασίας. Μπορεί και να κλείσει νέα επιχείρηση. Η ουσία είναι ακόμα και στις παλιές επιχειρήσεις να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας και να διατηρήσουμε τις υπάρχουσες. Πρέπει να κάνουμε έναν στην αρχή συντηρητικό σχεδιασμό για το τι θέλουμε να πράξουμε στη Δυτική Μακεδονία και όχι μόνο να λέμε δυνατά λόγια που να ρίχνουμε περιοτεχνήματα και στο τέλος να μην μπορούμε να σώσουμε τίποτα. Επίσης, πρέπει να δούμε η αγορά. Πώς θα τονωθεί η αγορά? Η αγορά θα τονωθεί αν έρθουν χρήματα στα νοικοκυριά και στους πολίτες. Πώς θα έρθουν χρήματα στα νοικοκυριά και στους πολίτες? Αν μειωθεί η ανεργία. Πώς θα μειωθεί η ανεργία? Μιλάμε για την αλυσίδα και τον κύκλο λοιπόν αυτών που δημιουργείται σε κάθε εύρος της κοινωνίας, σε κάθε κοινωνία που σέβεται τον εαυτό της, σε κάθε κοινωνία που θέλει να πάει μπροστά. Εμείς δυστυχώς σε όλα αυτά τα κομμάτια πάμε πίσω. Γιατί πάμε πίσω? Γιατί χάνονται θέσεις εργασίας. Χάνονται θέσεις εργασίας, χάνουμε εισόδημα από την περιοχή μας, χάνεται η αγοραστική δύναμη του κοινού και φτάνουμε στο κλείσιμο των επιχειρήσεων. Μετά πρέπει να δούμε λίγο και τι μπορούμε να κάνουμε και στα θέματα της εκπαίδευσης, της καινοτομίας, της τεχνολογίας. Πρέπει να δούμε μπροστά. Όπως είπε ο φίλος καθηγητής του ΤΕΙ Βασίλης Κικής, εμείς πρέπει να κάτσουμε και να σκεφτούμε με την ευθεία μας πώς να δώσουμε γνώσεις στους ξένους. Έχουμε γνώσεις, έχουμε δυνατότητες. Δεν μπορούμε να οργανωθούμε, δεν μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και αυτό είναι που μας ταλαιπωρεί πάρα πολύ στην Ελλάδα. Είναι ο σχεδιασμός. Ο σχεδιασμός, η βούληση, το όραμα και η αποφασιστικότητα. Δεν έχουμε τέτοιες λέξεις στο λεξιλογικό μας. Δεν έχουμε στο λεξιλόγιο μας αποφασιστικότητα. Η φιλοσοφία μας λοιπόν
πρέπει να αλλάξει για να μπορέσουμε ουσιαστικά να καταπολεμήσουμε αυτή την κρίση. Γιατί η κρίση είναι μεγάλη. Τα πράγματα είναι δύσκολα, αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να επιβιώσουμε ως κοινωνία. Και το ότι φεύγουν τα παιδιά μας στο εξωτερικό και ότι χάνουν τη θέση εργασίας και ότι φεύγουν και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους ξένους, αυτό είναι μια κατάντια για την κοινωνία μας. Και δεν θα μπορέσουμε ποτέ να το ξεπεράσουμε αν δεν είμαστε ουσιαστικά οργανωμένοι και δυνατοί να μπορέσουμε να κρατήσουμε τον κόσμο μας εδώ. Κύριε Χατζηνικολάου, είναι ένα εύλογο ερώτημα, το οποίο θα ήταν και δύσκολο, παρά το δίκαιο που θα με έπνιγε, να το απαντήσω λίγες μέρες πριν, λίγες εβδομάδες πριν. Αλλά σήμερα δεν είναι δύσκολο να το απαντήσω, πείθοντας, πιστεύω, και τον τελευταίο δύσπιστο Έλληνα πολίτη. Πριν από λίγες μέρες βγήκε το αποτέλεσμα του πρωτογενούς πλεονάσματος, 4,2%. Ξέρετε τι προέβλεπε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μόλις τον περασμένο Οκτώβρη, όταν δηλαδή έπρεπε να κλείσει η αξιολόγηση? 0,1% του ΕΠ. 44 φορές, 42 φορές λιγότερο από αυτό που ήρθε πραγματικά. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μας ζητάγανε 42 φορές περισσότερα μέτρα από αυτά που η ελληνική οικονομία έπρεπε να πάρει για να φτάσουμε στους στόχους του προγράμματος. Αυτή την πίεση είχαμε όλο αυτό το διάστημα. Όταν υποκριτικά η αντιπολίτευση έλεγε κλείστε, κλείστε, γιατί δεν κλείνετε, γιατί καθυστερείτε. Και πιστεύω ότι δεν υπάρχει ούτε ένας πολίτης πια, όχι μόνο στην Ελλάδα, γιατί μας παρακολουθούν και διεθνώς, που να μην έχει καταλάβει τι παιχνίδι παίζεται και τι παιχνίδι παίχτηκε όλο αυτό το διάστημα. Οι μόνοι οι οποίοι έμειναν να υποστηρίζουν ότι φταίει η ελληνική κυβέρνηση για αυτή την απαράδεκτη καθυστέρηση ήταν η αξιωματική αντιπολίτευση και οι ευρωβουλευτές της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όταν κατηγορούσαν την Κομισιόν, διότι λέει υποστηρίζει την ελληνική κυβέρνηση και βάλει εναντίον του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ως το μοναδικό υπαίτιο της καθυστέρησης. Βέβαια, κύριε Πρόεδρε, εγώ άκουσα λίγο πριν τον Σταύρο Θεοδωράκη εδώ στο δελτίο μας να δηλώνει ότι καθυστερήσεις κάνεις όταν πρόκειται να βάλεις γκολ, όχι όταν πρόκειται να δεχθείς πέντε. Αυτό δήλωσε πριν από λίγο. Καθυστερήσεις κάνεις, και επειδή είμαι και ποδοσφαιρόφιλος, κύριε Χατζηνικολάου, ναι, όταν θες να κρατήσεις το σκορ και να πάρεις την πρόκριση. Ναι, εννοούσε τα γκολ που φάγατε, εννοούσε ότι είναι η μείωση των συντάξεων και του αφορολόγητου που έρχονται το 19 και το 20. Και πρέπει να σας πω ότι εσείς είχατε δηλώσει στην Εφημερίδα των Συντακτών ότι δεν πρόκειται να νομοθετήσετε ούτε ένα ευρώ επιπλέον μέτρα από όσα προβλέπει η συμφωνία. Από όσα προβλέπει δηλαδή το μνημόνιο που ψηφίσατε τον Αύγουστο. Και χάρη σε αυτή την δήλωση και σε αυτή τη στεναρή στάση και στο γεγονός ότι δεν έκλεινα την αξιολόγηση όταν κάποιοι μου προέτρεπαν να την κλείσω, δηλαδή με 42 φορές περισσότερα με βάση τις προβλέψεις του Δουνουτού, καταφέραμε να πάρουμε για πρώτη φορά, πιστεύω, και αντικειμενικά όσο μπορώ, πιο αντικειμενικά γιατί είμαι μέσα στη διαδικασία, πιστεύω ότι ήταν η πρώτη φορά που είχαμε μια διαπραγμάτευση που δεν έληξε με σκορ Μπαρτσελώνα Πανελευσυνιακός, αλλά έληξε με σκορ, θα έλεγα, θετικό. Μπορεί να πούμε ότι κάποια χάσαμε, πράγματι, κάποια κερδίσαμε όμως. Κερδίσαμε τα αντίμετρα ισόποσα με τα μέτρα μετά το 2018, το 2019, ούτε και κερδίσαμε και τις εργασιακές σχέσεις, γνωρίζετε, είχατε πολύ καλά. Είχατε δηλώσει ούτε ένα ευρώ σας απαντώ, μέτρα. Λοιπόν, και μας ήρθαν μέτρα ότι κάτω από τα 4 δις. Φέρνουμε μια συμφωνία, η οποία συμφωνία έχει μηδενικό δημοσιονομικό ισοζύγιο. Όσα ευρώ είναι η επιβάρυνση, άλλα τόσα ευρώ είναι και η ελάφρυνση που θα φέρει. Και ταυτόχρονα, διότι όλοι γνωρίζουμε τις απαιτήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, οι οποίες ήταν απαιτήσεις για να μην έρθουν ποτέ, να μην επανέλθουν ποτέ οι συλλογικές διαπραγματεύσεις, να έχουμε αύξηση των ομαδικών απολύσεων από το 5 στο 10%, να θεσμοθετηθεί η ανταπεργία. Όλοι τα γνωρίζουμε αυτά. Έχουμε τις τελευταίες εξελίξεις, κύριε Πρόεδρε, με τις αποκρατικοποιήσεις, με τα μέτρα, με τις 75 σελίδες του Τετάρτου Μνημονίου. Πώς τα βλέπετε σαν οικονομολόγος τα πράγματα? Τι γίνεται στη χώρα μας? Θα βοηθήσουν αυτά τα μέτρα ή τουναντίον θα δημιουργήσουν περισσότερα προβλήματα? Εντάξει, εγώ νομίζω ότι σαν κράτος δεν έχουμε σχεδιασμό. Και αυτό μας δημιουργεί πολλά προβλήματα όταν καλούμαστε κάθε φορά
να πάρουμε θέση και να λύσουμε θέματα και προβλήματα που ανακύπτουν κάθε φορά. Νομίζω ότι αυτό είναι το έλλειμμα που είχαμε από την αρχή, με αποτέλεσμα οι όποιες συμφωνίες που γίνονται τελευταία στιγμή να μην αποβαίνουν προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας. Το μεγάλο ζητούμενο για μένα είναι η ενεργεία. Και ειδικά η ενεργεία των νέων ανθρώπων που φεύγουν συνεχώς στο εξωτερικό αναζητώντας ένα καλύτερο μέλλον. Αυτό για να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε σαν ελληνικό κράτος θα πρέπει να σχεδιάσουμε. Και δυστυχώς μέχρι στιγμής ο σχεδιασμός σε όλα τα χρόνια της κρίσης που περάσαμε είναι ελλιπής. Δεν καθόμαστε κάτω σοβαρά να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους, τι μπορούμε σε κάθε περιφέρεια, σε κάθε μέρος της Ελλάδος, πού πλεονεκτούμε, να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε και να δώσουμε την παραγωγική όθηση και ανασυγκρότηση που απαιτείται, προκειμένου να ξέρουμε προς τα πού πρέπει να στραφούμε σε κάθε περιοχή της χώρας μας. Από την άλλη μεριά έχουμε και το κράτος το οποίο δυστυχώς μέχρι σήμερα είναι ανοργάνωτο. Οι δημόσιες υπηρεσίες ξέρουμε όλοι λίγο πολύ ότι δεν έχουν τις ανάλογες παροχές που πρέπει και όλα αυτά δημιουργούν ένα δύσκολο περιβάλλον, οικονομικό περιβάλλον, το οποίο καλούμαστε κάθε φορά χωρίς σχέδιο να διαχειριστούμε. Τελευταία στιγμή προσπαθούμε να λύσουμε τα προβλήματα, τα οποία όταν δεν σχεδιάζονται σωστά και με οργάνωση, σοβαρότητα, δεν λύνουν και τα προβλήματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί. Ενώ τώρα στη Δυτική Μακεδονία με την αποκρατικοποίηση της ΔΕΗ οικονομικά, πώς το βλέπετε το θέμα? Θα έχει κάποιες προοπτικές να είναι θετικό βήμα, έχει κάποιες επιφυλάξεις ο κόσμος, ξέρετε, φοβάται για το μέλλον. Αυτό είναι λογικό, το ότι φοβάται για το μέλλον ο κόσμος? Βέβαια, είναι λογικό. Είναι λογικό διότι γνωρίζουμε πολύ καλά την δυναμική της ΔΕΗ όλα τα προηγούμενα χρόνια, τα οικονομικά δεδομένα τα οποία είχαν αναπτυχθεί και είχαν δώσει δουλειές όλα τα προηγούμενα χρόνια. Αυτά δυστυχώς κάθε μέρα συρρυκνώνονται. Έχουμε λιγότερες θέσεις, λιγότερη παραγωγή, μειώνεται από ότι και ο σχεδιασμός για την ενεργειακή πολιτική της χώρας από την παραγωγή λιγνίτη για τα επόμενα χρόνια θα είναι μειωμένος. Άρα επόμενο είναι να δημιουργηθούν, να υπάρχουν και λιγότερες θέσεις εργασίας. Όλα αυτά ανησυχούν τον κόσμο. Η κυβέρνηση επαναφέρει μέσω των 75 σελίδων του μνημονίου, του νέου μνημονίου που καλείται να υπογράψει, τις Κυριακές, όλες τις Κυριακές, ανεξαρτήτως μεγέθους, ανεξαρτήτως τόπου, ανεξαρτήτως Κυριακής. Τι γίνεται λοιπόν με αυτό, Γιώργος Βόλη, θα αντιδράσετε? Βεβαίως θα αντιδράσουμε. Είμαστε ενάντια σε όλες τις Κυριακές που είμαστε ανοιχτά. Υπήρχαν 8 νομοθετημένες. Από εκεί και πέρα, εμείς είμαστε ενάντια στις Κυριακές, γιατί όπως ξέρετε πολύ καλά, αυτό είναι μέτρο των πολυεθνικών. Και να ξέρετε κάτι, προτού να μιλήσει η Τρόικα με την κυβέρνηση, μιλάει πρώτα με τις πολυεθνικές, διότι η Τρόικα είναι τσιράκια των πολυεθνικών, και από εκεί και πέρα εφαρμόζουν τα μέτρα τα οποία θέλουν οι πολυεθνικές στη χώρα μας. Θέλουν να τσακίσουν τη μικρομεσαία επιχείρηση. Ήδη από το 1990 που ήμασταν 1.200.000, αυτή τη στιγμή είμαστε 600.000 και με μαθηματική ακρίβεια θα πάμε στις 300.000. Ήδη είναι εγκαταστημένα τα κοράκια στα πολυτελή ξενοδοχεία των Αθηνών και αγοράζουν φθηνά τα κόκκινα δάνεια και τις υπερχρεωμένες επιχειρήσεις για να τις πάρουν και να τις λειτουργήσουν αυτές. Αυτό ήταν το σχέδιο των ξένων, το οποίο το εφαρμόζουν αυτή τη στιγμή με τον Νίκη και με το Σίγμα. Τι κάνουμε από εδώ και πέρα όμως? Θα κάτσουμε σταυρωμένα τα χέρια? Από εκεί και πέρα νομίζω ότι
η μικρομεσαία επιχείρηση είναι εργοβολιά της οικονομίας. Αυτή αξιοποιεί και φέρνει πλούτον στην οικονομία της χώρας μας. Εάν δεν χαραχτεί μια εθνική στρατηγική από όλα τα πολιτικά κόμματα, να υπάρχει δηλαδή ενιαία πολιτική και εθνική στρατηγική, δεν θα προκόψει η επιχείρηση, δεν θα προκόψει η κοινωνία, δεν θα προκόψει η χώρα. Πώς βλέπετε την οικονομική κατάσταση στη Δυτική Μακεδονία? Κοιτάξτε, η οικονομική κατάσταση στη Δυτική Μακεδονία, όπως όλη την Ελλάδα, τα χρόνια της κρίσης, από τότε που ξεκίνησαν τα μνημόνια, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Και έγινε ακόμα δυσκολότερη, το βλέπω σε εμάς, τα τελευταία 3 τουλάχιστον χρόνια. Βλέπω επιχειρήσεις να κλείνουν, να μένουν πολύ κόσμος άνεργος και γενικά να έχουν δημιουργηθεί πάρα πολλά προβλήματα οικονομικής φύσεως. Τι προβλήματα αντιμετωπίζουν συνήθως οι έμποροι και οι επιχειρηματίες και οι ελεύθεροι επαγγελματίες? Τι λένε, δεν μπορούν να πληρώσουν μόνο τις εισφορές ή έχουν με την εφορία πρόβλημα? Όχι, γενικότερα έχουν οικονομικά προβλήματα οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Επιχειρήσεις οι οποίες ήταν υγιείς, ασφαλισμένοι, οι οποίοι πλήρωναν τακτικά τις ασφαλιστικές τους εισφορές, ήρθαν τα τελευταία χρόνια να αφήνουν τις ασφαλιστικές εισφορές να διωγγώνεται το χρέος και να είναι σε απόγνωση. Και αυτοί οι οποίοι κρατάνε τις επιχειρήσεις τους, τις κρατάνε με νύχια και με δόντια που βρίσκονται στα τελευταία χρόνια για πριν τη συνταξιοδότησή τους. Δεν πλήρωσαν γενικά οι συνεπείς? Γιατί αυτό ακούγεται, ότι οι συνεπείς είναι τα κορόιδα και οι μη συνεπείς έχουν μια καλύτερη, πιο ευεργετική μεταχείριση. Νομίζω ότι ο κόσμος της Δυτικής Μακεδονίας και λόγω της δουλειάς μου βλέποντας τους ελεύθερους επαγγελματίες ήταν πάρα πολύ, θα έλεγα συσταγωγικά, νοικοκύριδες, δεν ήθελαν να αφήνουν χρέη και αυτοί οι οποίοι οδηγήθηκαν σήμερα ήταν το λόγο της οικονομικής κρίσης. Αν εξαιρέσουμε μεμονωμένες περιπτώσεις ένα 10% αυτοί που λέμε ότι δεν πληρώνανε και τα προηγούμενα χρόνια, ήρθαν τώρα να αυξηθεί πάρα πολύ το ποσοστό αυτό, των απλήρωτων υποχρεώσεων, και πάλι σας λέω λόγω της οικονομικής κρίσης. Και πού θα οδηγηθεί αυτή η κατάσταση, δηλαδή θα έχουμε μαρασμό της Δυτικής Μακεδονίας? Κοιτάξτε, η Δυτική Μακεδονία και γενικότερα η περιοχή, οι δύο νομοί, ο νομός Κοζάνης και ο νομός Φλόρινας, ήταν συνυφασμένοι με τη ΔΕΗ. Δηλαδή όλη η οικονομική κατάσταση αυτών των δύο νομών τουλάχιστον ήταν πάντοτε με τη ΔΕΗ. Ταυτίστηκαν δηλαδή με τη ΔΕΗ. Όλη η οικονομία του νομού Κοζάνης, το μεγαλύτερο μέρος της οικονομίας του νομού Κοζάνης και του νομού Φλόρινας, ήταν συνάρτηση με τη ΔΕΗ. Εάν θα τελικά η ΔΕΗ πουληθεί και πάει στις ιδιώτες και μειωθούν οι μισθοί, το πρόβλημα της οικονομίας θα είναι ακόμα μεγαλύτερο. Οι διαγραφές και πτώση τζίρου που βλέπετε κυρίως? Βλέπετε κυρίως στις επιχειρήσεις, στις εστίασεις, στα εμπορικά? Στα εμπορικά. Αυτό το οποίο βλέπω τα τελευταία χρόνια είναι, αν ανοίξει κάποιο κατάστημα, κάποια νέα επιχείρηση, είναι στην καφεστίαση, ό,τι έχει σχέση με τον καφέ και την εστίαση. Όπως είπα και στην αρχή, εύχομαι μέσα από τη συζήτηση αυτή να βγουν κάποιες χρήσιμες πληροφορίες και κάποιες χρήσιμες προτάσεις που θα οδηγήσουν εδώ την πατρίδα μας, ας πούμε, σε μια νέα περίοδο όπου, όπως σας είπα, κυρίως τους νέους, σε αυτούς το οφείλουμε και δεν πρέπει να τους αφήσουμε να μιζεριάζουν, γιατί όλα αυτά δημιουργούν καταθλίψεις. Έτσι, ξέρετε, τώρα η φτώχεια δημιουργεί τεράστια προβλήματα. Να πάμε λίγο έτσι στις προτάσεις. Ανέφερα προηγουμένως για την παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Και εδώ βέβαια εμείς δεν θα κάνουμε αυτοκίνητα, προς Θεού, δεν μιλάω γι' αυτό. Αλλά θα πάμε λίγο σιγά σιγά να δούμε ποιο είναι το πεδίο το οποίο πρέπει να δημιουργήσουμε. Λοιπόν, καταρχήν, εγώ σε συζήτηση με επενδυτές μου είπαν το εξής. Πες μου, ποια είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Δυτικής Μακεδονίας, να έρθουμε να επενδύσουμε εδώ στη Δυτική Μακεδονία και να μην πάμε ούτε στην Πολωνία, ούτε στη Ρουμανία, ούτε στη Βουλγαρία κτλ. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα μεγάλο έλλειμμα. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε έτσι ένα εγχειρίδιο ή μια μελέτη, σοβαρή μελέτη, έτσι, στην οποία εμείς θα προστρέξουμε να βρούμε τους επενδυτές και όχι οι επενδυτές να τρέχουν να μας βρουν εμάς. Δηλαδή πρέπει να πάει το βουνό στο Μωάμεθ και όχι ο Μωάμεθ στο βουνό. Να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Υπάρχει μια εταιρεία στην Γερμανία η οποία μαζεύει από όλο τον κόσμο διάφορα φρούτα, έτσι, εξωτικά, και κάνει εξωτικούς χυμούς. Εμείς λοιπόν έχουμε πολύ καλά φρούτα εδώ.
Δεν θα έρθει ο Γερμανός λοιπόν να μας ψάξει εδώ να δει τι φρούτα έχουμε εμείς. Οι επιχειρήσεις αυτές είναι γνωστές. Εμείς θα πάμε εκεί και θα του πούμε παράγουμε αυτό και αυτό και αυτό και σου κάνουμε πρόταση να χρησιμοποιήσεις. Υπάρχει μια έννοια ότι ξέρετε από μόνοι τους οι επιχειρήσεις του εξωτερικού θα έρθουν και θα μας ψάχνουν εδώ για να κάνουν επενδύσεις. Είναι παντελώς λάθος. Πρέπει εμείς να τους προσεγγίσουμε τεκμηριωμένα όμως. Θυμάμαι ότι εδώ στην Ομαρχία ακόμα υπάρχει επιγραφή ΚΙΕ, Κέντρο Υποδοχής Επενδυτών. Όταν μπήκα εγώ στο κέντρο υποδοχής, ήταν ένα μικρό παιδάκι που το είχε διορίσει, ξέρω εγώ ποιος το είχε διορίσει και μου μοίραζε προσπέκτη. Για όνομα του Θεού τώρα να έρθει κάποιος, ας πούμε, εδώ πέρα και να ζητήσει να κάνει επενδύσεις και να είμαι σε αυτό το χάλι. Υπάρχει υπηρεσία στην Αθήνα, το Invest in Greece. Έτσι. Πρέπει να δημιουργήσουμε λοιπόν στη Δυτική Μακεδονία, δεν χρειάζεται άλλους διορισμούς και άλλους ανθρώπους. Από τους ήδη υπάρχοντες ανθρώπους. Υπάρχει ανθρώπινο δυναμικό. Η περιφέρεια, παράδειγμα, να δημιουργήσει μια υπηρεσία Invest in West Macedonia. Να καθίσει λοιπόν να δει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, να δούμε πού είμαστε δυνατοί εμείς. Να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Έφερα εγώ από μια συνεταιριστική επιχείρηση γερμανική τον πρόεδρο των Μελισσοκόμων. Κάνουμε μάλιστα και μια ημερίδα επάνω στο ΤΕΙ. Τον ανεβάσαμε στον Μπούρνο και του είπαμε ότι έχουμε εδώ 20 βότανα από τα οποία δεν υπάρχουν μάλιστα πουθενά αλλού στον κόσμο. Και μας είπε ο άνθρωπος, εφόσον έχετε τέτοια ποιότητα, έχετε τέτοια φύση, τέτοια λουλούδια κτλ., κάντε μια οργανωμένη τυποποίηση του μελιού και ελάτε να σας προωθήσουμε εμείς να πουλάμε το μέλι αυτό στην περιοχή τη δικιά μας. Εδώ οι μελισσοκόμοι που τους έχω πλησιάσει πάρα πολλές φορές εγώ προτιμάνε να πηγαίνουν να χτυπάνε το κουδούνι της πολυκατοικίας και να πουλάνε βαζάκι το μέλι να πηγαίνουν στη λαϊκή αγορά αντί να δημιουργήσουν ένα σωστό υγιή συνεταιρισμό με σωστή τυποποίηση γιατί πραγματικά το μέλι το ελληνικό έχει μεγάλη απήχηση. Λοιπόν, έχω δει εγώ μέλι από την Αττική, από την Αθήνα κάτω που λέτε στη Γερμανία 20 ευρώ το κιλό σου και είναι και δεν είναι και ποιοτικά. Έτσι, υψηλού επίπεδου. Εάν λοιπόν εμείς κάνουμε βιολογικό μέλι, το οποίο να έχει ποιοτικά χαρακτηριστικά, να πάρουμε πιστοποιήσεις, να υπάρχει μια σωστή συσκευασία κτλ. Και μια οργανωμένη έτσι, υποδομή ενός συνεταιρισμού, και θα έρθω στους συνεταιρισμούς να σας πω, πιστεύω υπάρχουν αυτά τα περιθώρια. Δεν μας φταίνει οι ξένοι. Η δικιά μας η νοοτροπία αυτή για πολλά πράγματα πάνω σε αυτό το θέμα. Τώρα, τι ζητείτε από τη γερμανική τουλάχιστον αγορά που παρακολουθώ εγώ. Υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση σε βιολογικά προϊόντα. Σε αιτήσια βάση πάνω από διψήφιο αριθμό υπάρχει αύξηση ζήτηση, πάνω από 10% δηλαδή. Και ξέρετε γιατί. Ο καταναλωτής στη Γερμανία έχει συνειδητοποιηθεί πάρα πολύ. Βλέποντας τις τρελές αγελάδες και τη γρήπη των πτηνών κτλ. Απαιτεί πλέον ποιοτικά προϊόντα και να είναι σίγουρα για την υγεία του. Αν πάτε σε ένα ακροπολείο της γειτονιάς στη Γερμανία, είναι κρεμασμένο ένα μπούτι μοσχαρίσο και γράφει από πάνω από ποια φάρμα προέρχεται, ποια είναι η διεύθυνση της φάρμας και ποιο είναι το τηλέφωνο της φάρμας. Και μπορεί ο καταναλωτής να απευθυνθεί σε αυτή τη φάρμα να πιστοποιήσει ότι αυτό είναι αλήθεια. Εάν δεν είναι αλήθεια αυτό, θα κλείσει το ακροπολείο. Μιλάμε τώρα για συνειδητοποιημένο κοινό και όπως σας είπα, ειδικά τα βιολογικά προϊόντα, η φέτα μας. Να μην παράγουμε απλή φέτα, να παράγουμε βιολογική φέτα. Μπορεί να είναι πιο ανεβασμένη στην τιμή, αλλά σας διαβεβαιώνω ότι οι Ευρωπαίοι και οι χώρες αυτές που έχουν υψηλό βιωτικό επίπεδο ψάχνουν ανώτερα έτσι, ποιοτικά προϊόντα. Δεν αγοράζει ο άλλος 2 κιλά απλά ραντισμένα πορτοκάλια, προτιμάει να αγοράσει 1 κιλό, αλλά τα πορτοκάλια αυτά είναι βιολογικά, να μην έχουν ραντίσματα κτλ. Ένας στόχος αυτός. Λοιπόν, οι επενδύσεις προφανώς θα πρέπει να προέρχουν από τον ιδιωτικό τομέα. Τώρα, να με συγχωρήσουν οι άνθρωποι που είναι υπέρ του κράτους και τα λοιπά, αλλά εγώ επειδή προέρχομαι και από οικογένεια σας λέω ότι αν αναπτυχθεί η περιοχή μας και γενικότερα η Ελλάδα θα προέλθει από επενδύσεις και επενδύσεις και Ελλήνων και επενδύσεις ξένες επενδύσεις. Τώρα, πώς γίνεται όμως μια επένδυση, αναρωτηθήκαμε κάτι. Να σας πω ένα παράδειγμα. Υπάρχει εταιρεία εμφιάλωσης που πίνω και εγώ το νεράκι που μου πρόσφερε εδώ πέρα ο φίλος μου ο Μιχάλης. Είναι μια επένδυση 10 εκατομμυρίων ευρώ, βγάζει 32.000 μπουκάλια την ώρα, όχι την ημέρα, την ώρα και έχω πιει ελληνικό εμφιαλωμένο νερό στη Γερμανία. Παρόλο που είναι τα κόστη μεταφοράς και τα λοιπά, άμα έχουμε πείσει τον άλλον το νερό αυτό είναι έτσι, πραγματικά μεταλλικό νερό, προέρχεται από την ελληνική φύση και τα πάθα, θα το προτιμήσει ο άλλος. Αλλά για να δημιουργήσει μια επένδυση 10 εκατομμυρίων,
Εκεί δημιουργούνται 20 θέσεις εργασίας στην υψηλή τεχνολογία, διότι είναι αυτοματοποιημένη η παραγωγική διαδικασία. Αν διαιρέσει λοιπόν τα 10 εκατομμύρια του 20, χρειάζεσαι λοιπόν 500.000 ευρώ να επενδύσεις ανά θέση εργασίας. Τέτοιου είδους επενδύσεις χρειαζόμαστε στην Ελλάδα. Μεγάλες προστιθέμενες αξίες. Όταν ένα προϊόν που λέτε στα 100 ευρώ, δεν μπορεί στο κόστος αυτού του προϊόντος να συμμετέχει η εργασία με 40%. Δεν πρόκειται να πουληθεί αυτό το προϊόν, διότι όπως σας είχα υπάρχουν οι φθηνιάρικες χώρες. Όταν όμως το κόστος, και δεν μιλάω με χαμηλά μεροκάματα, είναι λάθος αυτό που λέει έχει απαξιωθεί η εργασία στην Ελλάδα. Οι ψηλότεροι μισθοί είναι οι σκανδιναβικές χώρες. Η Σουηδία, η Δανία και τα λοιπά, που τη Δανία την έχουν σαν πρότυπη χώρα, θα σας αναφέρω μετά, έχουν τους υψηλότερους μισθούς. Άρα δεν σημαίνει ότι για να γίνουμε ανταγωνιστικοί θα πρέπει να χαμηλώσουμε τους μισθούς. Αυτοί έχουν τους υψηλότερους μισθούς και παγκοσμίως είναι πιο ανταγωνιστικοί από όλους. Χρειάζεται να παράγουμε προϊόντα με μεγάλη προστιθέμενη αξία, όπως είπα, και τα πορεία τα οποία να μπορούν να ανταγωνιστούν εφάμενα των άλλων χωρών. Θα σας πω κάτι που με είχε λυπήσει πάρα πολύ. Αυτό βέβαια αφορά τους πολιτικούς. Λοιπόν, με είχαν καλέσει στην Αθήνα να παρακολουθήσω μια διάλεξη του Υπουργού Ενέργειας της Πορτογαλίας. Λοιπόν, τι μας είπε ο Πορτογάλος λοιπόν. Η Πορτογαλία έχει αιωλικό δυναμικό, εμείς έχουμε δεκαπλάσιο αιωλικό. Άμα πάρεις στα νησιά επάνω και τι ανεμογεννήτρες μπορείς να στήσεις και τα λοιπά. Τι έκαναν οι Πορτογάλοι λοιπόν. Μακάρι να το είχαν κάνει και οι Έλληνες. Κάλεσαν τις δύο μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες των ανεμογεννητρών. Η μία είναι η Vestas, η Δανέζικη, και η άλλη είναι η Energo Γερμανική. Και τους είπαν, θα σας δώσουμε όλα τα αιωλικά πάρκα να τα διαχειριστείτε εσείς, έτσι κι αλλιώς το ρεύμα το πουλάμε έτσι στη ΔΕΗ στους καταναλωτές. Με μία προϋπόθεση, θα φέρετε και θα κάνετε δύο εργοστάσια στην Πορτογαλία και όλες τις ανεμογεννήτρες που θα στήσετε στην Ελλάδα θα τις παράγετε στην Ελλάδα. Θυμάστε μήπως τα 200 ΜΒ επένδυση εδώ στην Κοζάνη που είχε έρθει και τα είχε προαναγγείλει ο Γιώργος Παπανδρέου και είπε ότι θα κάνουμε εδώ στα ορυχεία μια μεγάλη φωτοβολταϊκή μονάδα στην οποία έτσι θα παράγουμε ρεύμα με μια προϋπόθεση ότι το εργοστάσιο που θα έκανε τα πάνελ θα γινόταν εδώ στην Κοζάνη. Και καταφέραμε και μέσα από τον μηχανισμό της πολιτικοποίησης διαπραγμάτευσης και από τις συμμαχίες μας στην Ευρώπη να απομονώσουμε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σε αυτά. Και ταυτόχρονα όμως, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό, αυτή η αξιολόγηση δεν πρέπει να τη βλέπουμε μονάχα ως μια αξιολόγηση που αφορά την πορεία του προγράμματος. Είναι η πιο κρίσιμη αξιολόγηση. Γιατί έχουμε μια συνολική συμφωνία. Και τα μέτρα στα οποία αναφέρεστε. Δεν έχουμε ακόμη. Τα μέτρα, αυτό διαπραγματευόμαστε και θα το δούμε. Εδώ διότι είμαστε, δεν έχουμε το χρέος. Αυτό ακριβώς θα σας έλεγα πριν. Δεν το έχουμε. Αφήστε μου όμως να ολοκληρώσω για να καταλάβουν και τηλεθεατές. Εσείς είστε ένα βήμα πιο μπροστά. Δεν θα αποφύγετε το πικρό ποτήρι. Εγώ θα σας διαβάσω τη δήλωσή σας από την Εφημερίδα των Συντακτών. Η οποία έλεγε ότι και μέτρα δεν θα δεχθείτε να νομοθετήσετε, αλλά λέγατε και κάτι άλλο. Λέγατε ότι είναι ξένο προς τους κανόνες της δημοκρατίας και προς το ευρωπαϊκό κεκτημένο το να μας βάζουν να νομοθετήσουμε μέτρα δύο χρόνια πριν. Λέγατε ότι σε μια ευνοούμενη ευρωπαϊκή δημοκρατία αυτό δεν επιτρέπεται ούτε καν να το ζητάει κανείς. Δεν είναι θέμα μιας κυβέρνησης, είναι θέμα αξιοπρέπειας και αυτοσεβασμού ενός λαού και μιας χώρας. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά και τις δηλώσεις μου και τις συνεντεύξεις. Τη δήλωση μοταμό. Θα σας πω μοταμό τι ακριβώς είπα. Πράγματι. Είπα ότι δεν θα δεχθούμε επιπλέον μέτρα από αυτά της συμφωνίας. Και ιδίως για την περίοδο μετά το τέλος. Αφήστε με να μιλήσω όμως. Ναι, αλλά είναι εδώ η δήλωση. Εντάξει, υπάρχει. Αλλά με αφήστε και να απαντώ. Ή αλλιώς να λέτε μόνο τις δηλώσεις χωρίς απαντήσεις. Θα σας αφήσω. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, έλεγα το εξής. Τα μέτρα που αφορούν την περίοδο μετά το πρόγραμμα δεν είναι καταρχάς υποαίρεση. Η δήλωσή μου αυτή έλεγε ότι η υποαίρεση μέτρα δεν επιτρέπει το Σύνταγμά μας να ψηφίσουμε. Τα μέτρα αυτά θα εφαρμοστούν χωρίς αίρεση. Προσέξτε όμως κάτι. Γιατί εγώ δεν θέλω εδώ να αντιδικήσω σε κάτι το οποίο είναι απολύτως διακριτό και απολύτως διαφανές. Μπήκαμε σε μια διαπραγμάτευση η οποία δεν αφορά το πρόγραμμα αυτό καθεαυτό. Αφορά και το χρέος, κύριε Χατζηνικολάου. Μας ζητούνε από τον Οκτώβριο του 2015 το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για να μπει στο πρόγραμμα 2% μέτρα συν εργασιακό μεσαίωνα. Και φτάσαμε τη διαπραγμάτευση με τις προβλέψεις που έκαναν και τις επισημάναμε λίγο πιο πριν, οι οποίες ήταν εξ επίτηδες δυσμενείς, λέω εγώ, για ποιο λόγο,
Διότι ο ένας ήθελε να ρίξει την ευθύνη στον άλλον. Ποιος είναι ο ένας και ποιος είναι ο άλλος. Από τη μια το Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών και από την άλλη το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Γιατί θέλανε στο τέλος να βάλουν την ευθύνη στην Ελλάδα. Γιατί θέλανε ένα πράγμα από εμάς. Να τους πούμε ότι δεν δεχόμαστε τίποτα, δεν πάμε σε κανένα συμβιβασμό και θα έβγαινε και θα έλεγε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Φταίει η Ελλάδα που δεν κάνει μεταρρυθμίσεις. Και θα έβγαινε και θα έλεγε ο κύριος Σόιμπλε. Φταίει η Ελλάδα που δεν κάνει μεταρρυθμίσεις. Τι καταφέραμε αυτή τη στιγμή. Με μια συμφωνία η οποία έχει δυσκολίες. Διότι ένα ευρώ επιβαρύνουμε, ένα ευρώ ελαφρύνουμε, ναι, αλλά όχι αυτό, στον ίδιο άνθρωπο. Αυτό είναι το δεν θέμα. Δεν έχω καμία αμφιβολία. Μα κρύβω, κύριε Πρόεδρε, δεν θέλω να κρύψω με συγχωρείτε. Όμως... Και τώρα δεν έχω καμία διάθεση να σας διακόψω. Αλλά εδώ αυτή η ιστορία με τα αντίμετρα είναι μια ιστορία η οποία στο συνταξιούχο δεν λέει τίποτε. Όταν γνωρίζει ότι στα 7 χρόνια έχει χάσει το 65-70% της σύνταξής του και αυτό είναι προκύπτει από τα στοιχεία, το να του λέμε ότι θα κάνουμε σχολικά γεύματα ή δεν λέω εγώ ότι είναι κακά τα σχολικά γεύματα, ούτε λέω ότι δεν πρέπει να γίνουν. Λέω όμως για το συνταξιούχο που είναι το μόνιμο υποζύγιο και ο μόνιμος ύποπτος, να το πω έτσι, που πληρώνει κάθε φορά το μάρμαρο της κρίσης, δεν λέει κάτι αυτό. Καταρχάς, δώστε μου μισό και μάλιστα λεπτό. Συνοδεύτηκε, πρέπει να σας πω, αυτό βέβαια δεν σας αφορά γιατί δεν είναι βουλευτής του κόμματός σας, και από προκλητικές δηλώσεις βουλευτών της κυβερνητικής πλειοψηφίας, όπως αυτή του κυρίου Καμένου, που περίπου κούνησε και το δάχτυλο στους παππούδες, γιατί δίνουν, λέει, χατζηλίκι στα εγγόνια. Μπορώ να απαντήσω τώρα? Παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταρχάς, θα ήθελα να μου δώσετε μισό λεπτό για να σας εξηγήσω γιατί τα αντίμετρα δεν είναι σωστό να τα υποβαθμίζουμε λέγοντας σχολικά γεύματα και συσίτια. Είναι 2% του ΑΕΠ, 1% το 19 και 1% το 20, ακριβώς όσο και η επιβάρυνση. Και είναι μέτρα τα οποία έχουν να κάνουν με την ανυπαρξία κοινωνικού κράτους που θα έπρεπε να υπάρχει στη χώρα από τα χρόνια της ανάπτυξης και πριν την κρίση. Είναι μέτρα που έχουν να κάνουν με τη μείωση φορολογικών συντελεστών, μείωση 3% της φορολογίας των επιχειρήσεων, μείωση του κατώτατου φορολογικού συντελεστή φυσικών προσώπων από το 22% στο 20%, μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης. Έχουν να κάνουν με μέτρα, αυτά είναι τα φορολογικά, τα επιδοματικά, έχουν να κάνουν με στήριξη του ανύπαρκτου κοινωνικού κράτους. 600 εκατομμύρια το χρόνο για επίδομα ενοικίου σε όσους έχουν χαμηλά εισοδήματα. Επίδομα οικογενειακό όχι μόνο στο τρίτο παιδί, αλλά στο δεύτερο και στο πρώτο παιδί. Δωρεάν παιδική σταθμή για όλους τους Έλληνες πολίτες, όλα τα παιδιά από 3 χρονών και πάνω θα μπορούν να πηγαίνουν δωρεάν σε παιδικούς σταθμούς, γιατί θα φτιάξουμε 1.800 νέους παιδικούς σταθμούς σε όλη τη χώρα. Δεν είναι. Είναι μείωση του έμφυα. Δεν είναι λοιπόν για να λέμε ότι αυτά τα αντίμετρα. Για να λέμε ότι αυτά τα αντίμετρα είναι της πλάκας. Αυτά θα εφαρμοστούν ούτως ή άλλως ή αν πιάσουν. Όλα όσα συζητάμε. Όλα όσα συζητάμε. Τον ακούσατε, τον κύριο Ντάισεμπλουμ. Όλα όσα συζητάμε τα 7 χρόνια που είμαστε εντός μνημονίων, αλλά και τα χρόνια τα οποία θα είμαστε εκτός μνημονίων, η Πορτογαλία για παράδειγμα, η Κύπρος, η Ιρλανδία που βγήκαν από μνημόνια, συζητάνε τη δημοσιονομική τους πολιτική πάντοτε με βάση την προϋπόθεση ότι θα είναι εντός στόχων. Τι με ρωτάτε, αυτό είναι προφανές. Αλλά αποδείξαμε ότι δεν είναι άπιαστο όνειρο να πιάσουμε. Γιατί αν οι στόχοι είναι ψηλά, δεν είναι λοιπόν άπιαστο όνειρο να πιάσουμε το 3,5% όπως κάποιοι έλεγαν. Αλλά θέλω να απαντήσω και στο προηγούμενο ερώτημα και να έρθω και σε αυτό. Ένα λεπτό. Και το προηγούμενο δεν απαντήθηκε. Για ποιο λέτε, για το χρέος? Θα έρθω στο χρέος. Αναλυτικά. Όχι για το. Ναι. Η ερώτηση είναι πάρα πολύ απλή. Μου λέτε, αποδείξαμε ότι δεν είναι δύσκολο να πιάνουμε στόχους. Και πράγματι, πιάσατε ένα πολύ μεγάλο στόχο. Δεν απάντησα για το συνταξιούχο, κύριε Καρδινολάου. Πρέπει να απαντήσω στο συνταξιούχο. Δεν θέλω να υπεκφύγω. Γιατί παραδέχομαι εγώ πρώτο. Ότι για το συνταξιούχο δεν είναι ευχάριστο τούτο που συμβαίνει. Αλλά να σας πω κάτι. Και θέλω να μιλήσω αυτή την ώρα απαντώντας όχι μόνο στον συνταξιούχο, αλλά και στον άνεργο, στον αυτοαπασχολούμενο, στον επιχειρηματία που περνάει δύσκολα, που ζορίζεται, στον μισθωτό. Και να πω ένα πράγμα. Τα καταλαβαίνω όλα όσα λέτε. Αντέχει αυτή η χώρα 8ο, 9ο, 10ο χρόνο επιτροπίας?
Πρέπει να βγούμε από τα μνημόνια, κύριε Χατζηνικολάου. Μα θα βγούμε. Πρέπει να βγούμε από την άρση κυριαρχίας. Θα βγούμε. Έχω αν και μόνο αν λοιπόν. Αυτά τα μέτρα τα οποία παίρνουμε για να έχουμε τώρα συνολική συμφωνία λένε αρχή εφαρμογής 1η-1η-19, εάν και μόνο αν τα μέτρα για το χρέος πόσο τυκοποιηθούν, εφαρμοστούν, αρχίζουν να ανακοινωθούν, αρχίζουν να εφαρμόζονται. Ένα λεπτό, ένα και λεπτό. Άρα, αν και μόνο αν βγούμε στις αγορές, έχετε, αν και μόνο αν βγούμε από την Επιτροπή. 10 μέτωπα. Πρέπει όχι, να ρωτάω. Αυτά είναι τα μέτωπα. Πρέπει να ρωτάω. Αυτό είναι το κρίσιμο θέμα. Πρέπει κύριε να ρωτάω. Μα έρχεστε τώρα να ψηφίσετε τα μέτρα. Αυτό ακούω, ότι μέσα στο Μάιο θα τα ψηφίσετε τα μέτρα πριν από τις 22 που είναι το Eurogroup. Και δεν έχουμε πάρει λύση για το χρέος. Τα μέτρα, κύριε Χατζηνικολάου, έχουν και μόνο αν έναρξη εφαρμογής 1η-1η-19. Το γνωρίζετε αυτό. Το γνωρίζετε. Το άκουσα. Μέχρι την 1η-1η-19. Αλλά εμείς ακόμα δεν έχουμε πάρει κάτι για το χρέος. Και θα πάμε να τα ψηφίσουμε. Υπάρχουν περίπου 20 μήνες μπροστά μας. Σε αυτούς λοιπόν τους 20 μήνες, και όχι τους 20 μήνες, εγώ λέω στις 20 μέρες. Κύριε Πρόεδρε, να τελειώσω το ερώτημα. Πρέπει να έχουμε πάρει την αξιολόγηση και τη συνολική συμφωνία. Η ερώτηση είναι ξεκάθαρη. Θα τα ψηφίσετε χωρίς να υπάρχει λύση για το χρέος? Αυτή είναι η ερώτηση. Προφανώς θα τα ψηφίσουμε για να πάρουμε τη λύση για το χρέος. Δεν την καταλαβαίνετε την απάντηση? Και αν δεν μα την πάρετε στη συνέχεια. Πολύ απλά το έχω θέλετε δηλώσει, να σας θυμίσω. Το έχω δηλώσει ευθαρσώς. Θέλετε να σας θυμίσω το 2012 τι μας έλεγε η κυβέρνηση ξανά, ξανά. Δεν θα εφαρμοστούν, κύριε Χατζηνικολάου, αν δεν πάρουμε τη λύση για το χρέος. Αφού θα τα έχετε ψηφίσει. Αλήθεια? Μια κυρίαρχη κυβέρνηση δηλαδή δεν μπορεί να παίρνει πίσω κάτι το οποίο έχει ψηφίσει αν δεν τηρείται συμφωνία? Μάλιστα. Ή θεωρείτε ότι δεν το έχουν ξανακάνει? Αυτό είναι μια δήλωση που καταγράφεται.